σου έρχομαι καριόλι. Δεύτερο Spartan Rage καπάκι. Ξέρω ότι είσαι θεός. Όχι αυτού του βασιλείου, αλλά σίγουρα είσαι. Δεν ξέρει, έτσι. Για την πραγματική σου φύση ή τη δική του. Αυτό δεν σε αφορά. Οι θεοί αυτών των βασιλείων δεν συμπαθούν τους ξένους. Πίστεψέ με. Ξέρω. Όταν σε βρουν, και θα σε βρουν, θα σε δυσκολέψουν. Ο μικρός θα θέλει απαντήσεις. Αυτό είναι δικό μου πρόβλημα. Ό,τι κι αν κρύβεις, δεν θα τον προστατεύεις για πάντα. Φίλοι του GameRGR, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο δεύτερο part του walkthrough μας για τον God of War στο PS4. Μαζί θα δούμε παρέα την νέα περιπέτεια του Kratos και του γιου του Ατρέα. Ελπίζουμε σας άρεσε το πρώτο μέρος. Review αναλυτικό μπορείτε να διαβάσετε όπως πάντα στο GameRGR και αναλυτική συζήτηση κάνουμε στο forum. Τον σκότωσες? Έκανα αυτό που έπρεπε να γίνει. Θα μπορούσες να σκοτωθείς. Μη με αφήσεις ποτέ ξανά μόνο, εντάξει? Εντάξει. Πάνω. Έπρεπε ξανά να σκοτώσεις ανθρώπους, έτσι? Το συνηθίζεις. Κάνουμε αυτό που πρέπει για να επιβιώσουμε. Τα ζώα, ναι. Τα τρώμε. Τα ντρόγκαρ είναι νεκρά έτσι κι αλλιώς. Αλλά οι άνθρωποι και αυτοί προσπαθούν να επιβιώσουν. Μην το αφήσεις να σε πληγώνει. Στο ταξίδι θα μας επιτεθούν διάφορα πλάσματα. Κλείσε την καρδιά σου στην απόγνωσή τους. Κλείσε την καρδιά σου στον πόνο τους. Μην αφήσεις τον εαυτό σου να νιώσει τίποτα για αυτά. Γιατί δεν νιώθουν τίποτα για σένα. Σοφή συμβουλή. Με βοηθάς να ανέβω εκεί πάνω? Να ρίξω μια ματιά. Και ανέβα. Εμπρός. Α, ήθελε κυκλική μετακίνηση. Εδώ είσαι. Καλή ιδέα. Οι θεοί δεν νοιάζονται για αυτούς. Οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να προσεύχονται σε τέρατα. Δεν έχει μεγάλη ακρίβεια το parkour. Απλά από τη μία και στην άλλη με κύκλο. Και αυτό είναι όλο. Μην περιμένετε κάτι επίπεδο Uncharted δηλαδή. Κοίτα. Τόσο καιρό υπήρχε ένα προστατευτικό τείχος γύρω από το δάσος. Αλλά το τείχος έχει σπάσει εκεί. Ναι, συνεχίζουμε από τη γέφυρα. Το βάζει μπροστά το μικρό. Πόσο καιρό θα μας πάρει να φτάσουμε στο βουνό? Για να το τσεκάρει. Δεν ξέρω. Πριν πέσει ο χειμώνας. Δεν το ξέρω. Καλά, καλά. Πολλά ρωτάς. Δεν μας βλέπουν. Πολλά τρόπερα εκεί εδώ. Μίστα. Ω, νέο λιώσιμο. Εντάξει, αυτά πέφτουνε πολύ για πλάκα. Του χτυπάς ένα heavy attack και μετά το τσακίζεις στα light attacks και μέχρι να πέσει κάτω και δεν πέφτει και με τίποτα. Πώς ήταν αυτό, βοήθησα? Αν θες να βοηθήσεις, τράβα τους την προσοχή. Όποιος δεν είναι δικός μου στόχος είναι δικός σου. Έτσι. Όμως μόνο όταν είναι ασφαλές. Μάλιστα, οπότε βάλαμε ρούνα στο όπλο. Οπότε με L1 και τετράγωνο έχουμε light runic attack. Κουνήσου. Ευχαριστώ. Να το βουνό! Πάμε! Όχι ακόμα. Και το βλαμμένο, ρε. Βλέπεις? Και θα βγει κάτι από κάτω και θα του ξυκίσει τα πέταλα. Είσαι και βλάκας. Πατέρα, βοήθεια! Κρατήσου! Διάσου! Γλιστράω! Μείνε ήρεμος! Λίγο ακόμα!
κλαμμένο. Όχι κι άσχημα. Πιο αργά. Η βιασύνη θα μας τυχήσει. Συγγνώμη. Τη φάση αυτά εδώ είναι ψιλονεκρά, ζωντανά. Καλά, Ντρόγκαρ. Αλλά δεν κουνιούνται. Είναι νεκρά. Δηλαδή, πιο νεκρά. Μικρές. Δεν είναι νεκρά, δεν είναι. Θυμήσου, ακρίβεια και όχι ταχύτητα. Προσοχή. Θέλω κι άλλο χρόνο. Πρόσεχε, πατέρα. Καλά. Spartan Rage. Τσίμπατο. Το boost εκεί πάνω. Λοιπόν, εδώ είναι ένα δύσκολο σημείο στη μάχη, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον Ατρέα να επιτεθεί στους πάνω και ταυτόχρονα να προσέχουμε τι γίνεται κάτω. Και τώρα έχει πολλές ranged επιθέσεις. Εδώ ήταν αγορά. Οι γίγαντες μαζεύονταν εδώ τον παλιό καιρό για εμπόριο με τους θεούς. Καλώς το. Μόνο με heavy attacks τα γαμίδια. Πάει και ο τελευταίος. Ωραία. Ήταν αυτά τα δύσκολα, Ντρόγκαρ. Ξανά παρκούρ. Το ακούς αυτό? Τι είναι? Θα δούμε. Μείνε κοντά. Σαν και αγιούλα ακούγεται αυτό το πράγμα. Προς το τρομακτικό τραγούδι. Μίστα! Συγγνώμη, δεν είμαι έτοιμος. Μου έχει κόψει πολύ damage. Ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός ο άντρας σου επιτέθηκε. Στο είπα, μικρέ, δεν γνωρίζω τίποτα περισσότερο. Προσοχή!
Έλα εδώ. Τσιμπάντα. Λοιπόν, άλλη μια γεφυρούλα. Μάλλον από εδώ πρέπει να πάω. Τι είναι αυτό εκεί πέρα? Ωραία, έτσι έπεσε η γέφυρα. Καλύτερα, είπες ότι μπορεί να μας κλέψουν. Θα τους σκοτώσω αν δοκιμάσουν. Δεν φοβάμαι. Αν συναντήσουμε ανθρώπους, δεν θα ανακατευτείς. Καταλαβες? Μα μπορώ να πολεμήσω τώρα. Δεν θα ανακατευτείς, Μιχαήλ. Εντάξει. Πολεμείς κουβέντα. Όπα! Λίστα! Όχι ακόμα! Spartan Raids. Δώσε ο πούστης. Πάρ' το μπάσταρδο. Τώρα είναι κουραστικό αυτό το πράγμα στη μάχη με τα βελάκια, να περιμένω τώρα μέχρι να βγει ο Revenant. Τσούκου 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 τα βελάκια. Δεν είμαι έτοιμος. Κι όμως είμαστε ακόμα εδώ. Τέλος το βγάλα. Νομίζω ότι πρέπει να ξανανεύουμε εκεί. Αλλά πώς? Ακολούθησε με. Μάλιστα. Έπρεπε να το πιάσουμε στη μέση περίπου. Με όλους τους νεκρούς πιστεύεις ότι είναι ασφαλές εκεί μέσα? Πιστεύεις είναι ασφαλές εδώ? Όλοι νεκροί είναι, ρε. Μη λες εξυπνάδες. Νεκροζωντανή είναι για την ακρίβεια. Τι μυρίζει έτσι? Πεθαμένη. Τώρα! Όχι, ένεδρα. Είναι Hellwalkers. Είναι ανέγκυχτοι. Κοιτάξτε. Ανάψτε τη θράκα! Σίγμουν, τα μαχαίρια σου. Τόσες μέρες, χωρίς κρέας. Κρέας? Εννοεί εμάς? Πίσω μου. Για να αλλάξουν σαν τους άλλους. Να τους κρατήσουμε ζωντανούς. Να τους ξεκοκαλίσουμε. Λίγο, λίγο. Αυτή η μάχη είναι δική μου. Καλά, σ' αφήσω το όλοι. Μην το σκοτώσετε! Καλά. Της πλάκας είναι. Επόμενος καριόλης. Και εδώ λοιπόν βλέπετε πόσο πολύ μας θα πρίζει το σύστημα μάχης. Οπ. Πατέρα, πού είχαμε? Ω, εδώ μας την πέσαν ληστές. Αντρά! Μικρέ. Όχι, την έφαγε. Ω,
κατάλαβα, στεναχωρέθηκε που σκοτώσαμε ανθρώπους. Να μην σε επηρεάζει. Έλα λοιπόν, έχουμε μακρύτερες. Καμημένο. Αναστηθήκαν τα ζωντόβολα. Περίμενε εδώ. Θα το χειριστώ εγώ. Μόνο με μπουνίδια από ό,τι φαίνεται. Θέλει καθαρά μπουνίδια, τίποτα άλλο. Γύρισαν πίσω. Τελείωσε. Θέλω να φύγω από εδώ. Τότε μαζέψου. Πρέπει να βρούμε μία έξοδο. Από εδώ. Βρες κάτι να με τραβήξεις. Εντάξει. Ατρέα, την αλυσίδα. Την αλυσίδα, σωστά. Σε κυρίεψαν οι σκέψεις σου, μικρέ. Μην το σκέφτεσαι. Θα σε έχει σκοτώσει. Το ξέρω, έπρεπε να το κάνω. Αυτό το ξέρω, μόνο που... Τότε πάμε σπίτι, μικρέ. Τι? Να τα παρατήσουμε τόσο εύκολα, μόλις αρχίσαμε. Όχι, δεν τα παρατάω. Μπορώ να το κάνω, μόνο που πρέπει, ξέρεις... Να πάρω μια ανάσα. Εμπρός λοιπόν, είμαι έτοιμος. Ακούσε με. Πάμε κλασικά. Ένας πολεμιστής είναι αποτελεσματικός στη μάχη. Όταν δεν νιώθει. Παιδιά, sorry που έχει αγγλικούς υπότιτλους, αλλά μενού και υπότιτλοι πάνε πακέτο. Οπότε αναγκαστικά έβαλα αγγλικά. Δεν είναι για παιδιά. Πρέπει να είσαι πολεμιστής. Καταλαβαίνω. Το Spartan Rage είναι έτοιμο. Συνεχίζουμε στο βουνό. Κούνα τον κόλο σου. Κούνα το, κούνα το, κούνα το κόλο σου. Κλαζία στον κόλο θα φας. Τι γίνεται, σκλάβος είναι ή... Ω, σε ζώο το κάνει αυτό. Τι είναι NPC, βέντορας. Δεν μπορώ να πείσω τον ταραμά να περάσει τη γέφυρα. Είναι επειδή φοβάται κάτι στα δέντρα εκεί πέρα. Τι πράγμα. Πατέρα, πέτα το τσεκούρι στο δέντρο στην άλλη άκρη της γέφυρας. Σε εκείνο με το λευκό κορμό. Είχες δίκιο. Hey, πρέπει να είσαι πολύ έξυπνος, αγορίνα. Αγόρι είσαι, σωστά. Σου φαίνεται και κοριτσάκι. Έχει όνομα. Δεν ξέρω. Δεν ρώτησε το όνομά μου, ούτε κι εγώ το δικό της. Πώς σε λένε? Μπροκ. Βέρα Λογκάν. Λοιπόν, δεν θα με πιστέψεις, αλλά το τσεκούρι που έχεις, εγώ το έχω φτιάξει με τον αδερφό μου. Από τα καλύτερά μας. Μην αφήνεις κανένα να το πασπατεύει εκτός από μας τους δύο. Θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση. Του ρίξεις σφαλιάρι το ζώο. Διαφορετικά θα χρηστευτεί. Μπορώ να το ενισχύσω αμέσως αν αυτό θες, παλιωτόμαρο. Παλιωτό. Τι λες λοιπόν. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, είναι σίγουρα βέντορος. Δεν σε πιστεύω. Έλα, μικρέ. Έχει ένα ρούνο σε σχήμα διχάλας κάτω από τη λαβή. Ο Τίγκρμπικιά Ντουμπρμπακραφ. Ήταν η μάρκα που είχαμε τον αδερφό μου πριν χωρίσουμε. Έχω τη μισή εδώ πέρα, βλέπεις. Άκου, θες να το αναβαθμίσω ή όχι? Έλα που το πεις και ζόρικος. Πολύ καλά.
Με αυτό θα κάνουμε καλή business. Πού είναι το άλλο μισό της μάρκας? Το έχει ο αδερφός μου. Μα το ταλέντο το έχω εγώ. Κοίτα, τι θα πάρετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο πρώτο μενού αναβάθμισης όπλα, upgrade weapon. Λοιπόν, κάναμε upgrade με το τετράγωνο, το λεφιά θα ανάξ. Λοιπόν, upgrade το τόξο, βασικό θέμα. Όλε. Chest armor. Μας παίρνει. Κράτω με περηφάνεια το πλανάκο. Οκ. Μη κοιτάξεις, αλλά οι φίλοι μας που κρυβόντουσαν στα δέντρα επέστρεψαν. Άντε, ρίξε μια το τσεκούρι. Μόνο τα μετακι πίσω. Άμα δεν σπάσεις τίποτα. Λοιπόν. Ετοιμάστε να τις αρπάξετε. Βλέπεις τι έκανε το αρχικμάμπ. Επαρχές. Μπαιγιά. Τσιμπάντο. Πάρε και το στάν. Μάθεις και εσύ να κάνεις το ίδιο. Δεν ξέρω. Αυτός ο δρόμος οδηγεί στο βουνό. Θα σε πάει προς τη σωστή κατεύθυνση, σίγουρα. Θες να δεις τα καλούδια μου ξανά? Έλα. Χάρηκα για την γνωριμία, Μπροκ. Θα βρω όνομα για το ζώο σου. Τι θα έλεγες να το ονομάσω Καμημένη Ευγνωμοσύνη? Hey! Καμημένη Ευγνωμοσύνη, για έλα εδώ. Τι μαλάκας. Μόνος. Το έκανα. Διστάζεις να χτυπήσεις ανθρώπους, όμως οτιδήποτε άλλο το πολεμάς, ώσπου να σου πω να σταματήσεις ή να πεθάνουμε. Ανέλαβε τις ευθύνες σου, είπαμε σπίτι. Καταλαβαίνω. Ωραία λοιπόν. Α, μάλιστα έτσι άνοιξε. Θέλει κι άλλη εδώ για να άνοιξει. Μάλιστα εδώ, κάπως έτσι περνάμε μόνο. Περίμενε. Φορά. Πάρ' το αγόρι μου. Τώρα με μπουκετήρια θα τους βγάλω αναγκαστικά. Θα το μπούστε από απέναντι. Καρφιά. Αυτή είναι η πόρτα. Τώρα μικρέ. Έρχομαι. Τώρα περνάμε. Τι με πέρασες ρε, για ένα γέρο τελειωμένο. Άντε όλοι γέρο και γέρο. Μακάρι να το βλέπει η μαμά.
Πάρ' τον αγκαλιά, ρε, γιος σου είναι. Μήπως έχεις κι άλλον. Έλα, μικρέ. Δεν κοίτα εδώ. Τι είναι. Μικρέ. Κοίτα, έχει ρούνες γραμμένο στο πλάι. Τι λέει. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις. Είμαστε 1013. Γιατί μονάχος μου ποτέ δεν μπορώ να είμαι. Γρίφος. Ίσως βρούμε κάποιο στοιχείο εδώ. Τα δαχτυλίδια γυρίζουν. Έλα πάλι κάτω. Α, μάλιστα, πρέπει να πετύχουμε αυτά που είχε από πίσω. Πρέπει να το σταματήσω εκεί που πρέπει. Το μάτι είναι σωστό. Ωραία. Ωραία. Τώρα πρέπει να το φέρουμε στα ίσα του. Ταχ, για λίγο. Απ' την άλλη πρέπει να είναι. Ωραία, περιμένουμε να γυρίσει μία. Και μόλις γυρίσει... Να το. Ωραία, το πετύχαμε. Μικρέ, τι λένε οι ρούνοι. Βλέπω ρούνους. Δεν είναι στοιχείο. Βλέπω νεκρούς ρούνους. Μα η απάντηση. Τη μοναξιά δεν θα γευτείς. Σωστά. Χάραξε τη μοναξιά, φοβάμαι. Αλήθεια. Έλα, δώσε. Ο μικρός έχει μάθει νορβηγικά από τη μαμά του. Το τούνελ μου θυμίζει λίγο Fallout φάση. Πώς το αποκαλύπτηκα. Είναι πίσω μας τώρα. Έχει πολλά πράγματα που μπορείτε να ανακαλύψετε. Εδώ πάλι είχαμε μια πτώση στα frames. Δεν το καταλαβαίνω, ενώ παίζω σε PS4 Pro. Επίσης, ακόμα δεν βλέπω να είμαστε και πολύ στη βάρκα. Για κάποιο περίεργο λόγο. Μας είχε πει ο Κόρι Μπάλρογκ 25 με 35 ώρες διάρκεια και το 1/4 θα είναι στη βάρκα. Δεν νομίζω να... βγει τόσο πολύ. Η διάρκεια στη βάρκα δεν βγάζει κάποιο νόημα. Όπως επίσης, αν μου λέγανε να ποντάρω στο πόση διάρκεια θα έχει το παιχνίδι, δεν θα έλεγα 25 ώρες σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, θα πίστευα ότι θα έχει γύρω στις 20, αλλά θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα, επόμενο boss. Δεν τον κάργει όλοι. Πάρα ένα Spartan Rage τώρα. Μπορώ να του πω ότι του κόψε και πολύ damage. Κάνε πίσω, μικρέ. Αναμένω. Όπα, όπα ρε πούστη, πρέπει να το αποφύγω αυτό. Ωπ, κι άλλο Spartan Rage. Σου έρχομαι καριόλι. Δεύτερο Spartan Rage καπάκι. Okay. Το γκάριολ. Healing. Έλα, πάρτα. Πρόσεχε, πατέρα.
Κουράστηκες? Όπα. Συγγνώμη, δεν είμαι έτοιμος. Με βελάκια θα βγει όπως φαίνεται. Όπα. Κατέβηκε. Πάρ' τα καριόλι. Πω πω φίλε Splatter. Νομίζω τον πέτυχες, λέει, και έχει πεθάνει τελείως. Ωραία, πάει και αυτό το μποσάκι. Αυτό είναι Area of Effect Attack, το οποίο είναι Ελένα και Τρίγωνο. Αυτό είναι Ελένα και Τετράγωνο, το άλλο είναι Ελένα και Τρίγωνο. Οκ. Επιτέλους ρε Boost. Πρέπει να το κάνεις γρήγορα. Λοιπόν. Και τι λουτάραμε? Μιλαράκι. Ωραία. Άλλο ένα μήλο και να βάζουμε το health μας. Μικρέ, ακούω το ζώο σου μπροστά. Ήξερα πως ήταν αγριόχειρος. Ο αγριόχειρος, που το θυμήθηκε. Έχει πόση ώρα να δει πατημασιές. Για να δούμε. Ας εδώ ξέρεις να κυνηγάς ρε Πούστη. Ετοιμάσου και ρίξε. Τράβα το στο στήθος. Το πέτσι του αγριόχειρου είναι χοντρό. Μα το χτύπησα, όχι. Έκανα ό,τι είπες και εξωστρακίστηκε. Είναι μαγικός αγριόχειρος. Εσύ τι πιστεύεις? Δεν έχω δει πιο περίεργο αγριόχειρο. Τότε εξοπίσω του. Για να δούμε τι γίνεται με τον αγριόχειρο. Λίστα! Όταν έρχεται πίσω ο Πέλεκης, ξανάρχεται στην κεφάλα. Έτρεξε από κάτω. Το έχω. Εδώ θα μάθουμε τον πιτσιρικά να κυνηγάει αγριόχειρο. Χαλαρά. Χαλαρά. Ακριβία, όχι ταχύτητα. Ναι! Μην το χάσεις. Τώρα έχει φάει δύο βέλη αγριόχειρος. Του πες το μαχαιράκι της μαμάς, έχω την εντύπωση. Μικρέ. Ω, χάθηκε ο μαλάκας. Μικρέ. Με το R2 τον καλούμε. Πού είσαι? Γεια σου πατέρα. Ατρέα. Περίμενε με, μικρέ! Ατρέα! Τώρα αριστερά ή δεξιά να είναι. Πάμε αριστερά να δούμε. Ατρέα! Δεν ξέραμε ότι ανήκε σε κάποιον. Δεν μου ανήκει, είναι φίλος μου. Ο μικρός εκτελούσε διαταγές μου. Τότε διόρθωσέ το. Κράτα εδώ, παρακαλώ. Κράτα, είπα, χάνει αίμα. Το τελευταίο του είδους του στο βασίλειο και του ρίξατε. Πεινούσατε. Σκοποβολή κάναμε. Πες τα ρε, μαντάμ. Σκοποβολή. Δεν τρέπονται. Πάμε πολύ. Συνέχισε να πιέζεις. Εγώ φταίω. Έπρεπε να τον προσέχω περισσότερο. Θα πεθάνει. Δεν θα τον αφήσω. Εσύ. Το βέλος άνοιξε μέσα του μια αρτηρία. Βρες τα δύο άκρα και κράτα τα σφιχτά. Θα
Μπορούσε να γίνει και healing mini game αυτό. Πιάστη. Τώρα από τα δεξιά. Κράτα την σφιχτά. Ωραία. Τώρα ενωσέτες. Στην ίδια ευθεία. Ωραίο μωράκι αυτό. Θα μπορούσα να κάνουμε παιδί και με τη συγκεκριμένη. Είσαι μάγισσα. Δεν μπορώ να τον γιατρέψω εδώ. Το σπίτι μου είναι πίσω από τα δέντρα. Θα τον κουβαλήσεις. Πού να κουβαλήσει ολόκληρο αγριόχειρο. Αυτό είναι κτίνος. Δεν πρέπει να πεθάνει. Ωραία. Η κατάστασή του δείχνει σταθερή. Γκρέιθα. Από εδώ. Τώρα το ελέγχουμε το κακόμοιρο το αγριό χειράκι και το κουβαλάμε. Αυτό το τόξο είναι λίγο μεγάλο για σένα, ε? Η μητέρα μου το έφτιαξε. Κάποτε θα μου κάνει, είπε. Δεν σε έχω δει ποτέ σε αυτό το δάσος. Πρέπει να τις λείπεις τώρα που έφυγες από το σπίτι. Είναι νεκρή. Πάμε τις στάχτες στην υψηλότερη κορφή. Στάχτες. Ήταν επιθυμία της. Μικρέ. Εγώ. Να πω ότι σκέφτομαι το εξής. Οι χείροι ψάχνουν για γκόμενα. Ήταν πολύ κρύο αστείο αυτό. Εν τω μεταξύ δίπλα το περιβάλλον. Εδώ είμαστε. Έχει κάτι περίεργα χρώματα, ρε παιδί μου. Το upstyle είναι λες και είσαι σε παραμύθι. Από κάτω του. Χέμιλι. Κοίτα. Είναι ασφαλές. Το Deku Tree λέει του Zelda, με την γραφή και έτσι. Όχι, αυτό βασικά είναι σαν δέντρο χελώνα. Τι ωραία ελαφάκια. Ρίξε κανένα βέλο στα ελαφάκια, βλαμμένο. Έχετε σκοτώσει όλα τα ζώα εδώ πέρα. Ζει σε ένα σπίτι χελώνα. Ένα κινητό σπίτι βασικά. Το παίρνει η τύπισσα και το πάει όπου θέλει. Γρήγορα. Ηρέμησε ρε βλαμμένο. Βάλ τον πάνω στο πάτωμα. Κράτα τον ακίνητο. Μόνη ζεις. Είναι καλύτερα έτσι. Ούτε ο πατέρας μου συμπαθεί τους ανθρώπους. Μικρέ. Έτσι είναι. Πολύ μιλάς. Μην λάψει τον εαυτό του. Ωραία. Ήρεμα. Ξεκουράσου. Χρειάζομαι δύο πράγματα. Πίσω από το σπίτι φυτρώνει και άνοθος. Μου φέρνεις λίγο. Τι άλλο. Το Red Root είναι και άνοθος. Εγώ... ξέρω ότι είσαι θεός. Όχι αυτού του βασιλείου, αλλά σίγουρα είσαι. Δεν ξέρει, έτσι. Για την πραγματική σου φύση ή τη δική του. Αυτό δεν σε αφορά. Οι θεοί αυτών των βασιλείων δεν συμπαθούν τους ξένους. Πίστεψέ με. Ξέρω. Όταν σε βρουν, και θα σε βρουν, θα σε δυσκολέψουν. Ο μικρός θα θέλει απαντήσεις. Αυτό είναι δικό μου πρόβλημα. Ό,τι κι αν κρύβεις, δεν θα τον προστατεύεις για πάντα. Αλλά έχεις δίκιο. Δεν με αφορά. Θέλω κι άσπρο κάρδαμο, θα μου φέρεις. Αυτό με τα λευκά πέταλα, στον κήπο. Μια χούφτα μόνο. Τον λυμπίζεσαι, μαντάμ, τον λιγουρεύεσαι. Αν θυμάστε από το προηγούμενο God of War, σεξάκι, όποια έβρισκε την τακτοποιούσε. Τι είναι αυτό? Μου αρέσει. Θέλω να πω, ζει κάτω από μια χελώνα. Ανοίγεσαι πολύ μαζί της. Δεν ξέρουμε αν μπορούμε να την εμπιστευτούμε. Δεν μας έχει απειλήσει. Ακόμα. Λοιπόν, το βρήκαμε το άσπρο κάρδαμο. Εδώ πρέπει να είναι. Να το ξέρετε, παιδιά, δίπλα στην πέτρα είναι. Ο μικρός ψάχνει. Χρειάζεται βοήθεια, σε παρακαλώ. Η αληφή δουλεύει μόνο αν έχει και τα δύο συστατικά.
Α, έχει κολλήσει, δεν μπορώ να το ξεριζώσει. Θα βοηθούσε αυτό. Μου έπεσε. Όταν κυνηγούσες το ζώο. Μη σου ξαναπέσει, βλαμμένο. Αν το έχανα. Μα το έχασες. Θα το προσέχω περισσότερο στο εξής. Ακριβώς ό,τι χρειάζομαι. Θα ζήσει τελικά. Τότε φεύγουμε. Περίμενε. Όχι χωρίς ευχαριστώ. Αποζητάς τη μοναξιά. Αυτό το σημάδι θα σε κρύβει από όσους κάνουν το ταξίδι σου δύσκολο. Λούινα. Λούινα. Έιμιλι. Ωραία, από ό,τι φαίνεται είναι φιλική και θα μας βοηθήσει. Το σπίτι είναι ένα πέρασμα που οδηγεί με ασφάλεια έξω από το δάσος. Ακολουθήστε το μονοπάτι και πηγαίνετε προς το φως της μέρας. Θα σε δούμε ξανά. Όσο θέλετε, πολύ ή λίγο. Τώρα ξεκουμπιστείτε. Έλα, μικρή. Ξεκουμπιστείτε, λέει. Εγώ κοπελιά θέλω να σε δω πολύ, άλλωστε δεν έχω και πολλές άλλες επιλογές εδώ τριγύρω. Πήραμε και τρόφι, a new friend. Πάρε αυτό. Χρησιμοποίησε το για να προσανατολιστείς και να γυρίσεις τον κόσμο. Θα σε πηγαίνει πάντα προς το στόχο σου. Εγώ να πω ευχαριστώ που είναι συντονισμένοι μέχρι αυτό το βίντεο. Ασφαλώς ότι μέχρι να ανέβει το review θα το έχω ήδη τερματίσει το παιχνίδι, οπότε δεν ξέρω αν θα κάνω walkthrough. Εγώ βέβαια όσο παίζω το παιχνίδι και μέχρι να το τερματίσω θα γυρνάω τα βίντεο με φωνή. Και αν έχουν την ανάλογη ανταπόκριση σε views, ασφαλώς και θα το συνεχίσω και θα το κάνω walkthrough. Αν όχι, δεν πειράζει. Όσοι δεν θα το παίξετε άμεσα ή δεν έχετε PS4, μπορείτε να πάρετε μια ιδέα του πώς καταλήγει αυτό το God of War στο PS4, το οποίο εξυγχρονίστηκε. Κάμερα τρίτου προσώπου, κάποια RPG στοιχεία, εντάξει, okay, στα upgrade των όπλων, δεν τα λες ακριβώς RPG στοιχεία, αλλά πάση περιπτώσει. Ο γιος ο Ατρέας, ένα σεναριάκι τύπου The Last of Us, μπορούμε να πούμε, το οποίο πούλησε και αναπαράγεται σε άλλη φάση όμως, στοργή πατέρα και γιου τέλος πάντων. Και αυτό, όλα αυτά με ένα ενδιαφέρον σύστημα μάχης και των upgrades και δυνατότητα εξερεύνησης ή όχι, ενώ λέγαμε το τι θέλετε. Λοιπόν, αυτό είναι το νέο God of War για PS4, αναλυτικό review υπάρχει στο game.gr. Ευχαριστούμε που μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος αυτού του gameplay βίντεο και μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά.